Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σήμερα, 25η Μαρτίου, διπλή γιορτή. Εύχομαι πραγματικά να πήγατε όλοι στην παρέλαση, να συμμετείχατε σε αυτήν την επέτειο με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε συνηθίσει να συμμετέχουμε. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε από τις θυσίες των ηρώων αυτών και ίσως σήμερα που η εποχή μας βέβαια έχει τις άλλου είδους δυσκολίες, πιστεύω ότι η αγάπη τους για την πατρίδα και η αγωνιστικότητά τους είναι χρήσιμες και σήμερα και πρέπει να μαθαίνουμε και να διδασκόμαστε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, να καλωσορίσω την φιλοξενούμενη μου έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, είναι η Ελένη Μπρίτσου, φιλόλογος, την οποία τη δέσμευσα σήμερα, αν και είναι γιορτή, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τέτοιες μέρες να θίγουμε έτσι διάφορα ζητήματα που αφορούν τους αγώνες των Ελλήνων. Και επειδή οι αγώνες των Θρακιωτών και η συμμετοχή τους και η θυσία τους στην απελευθέρωση του ελληνικού λαού ήταν πάρα πολύ σημαντική, αλλά ίσως θα έλεγα πάρα πολύ λίγο γνωστή, θα κάλεσα σήμερα την Ελένη για να κουβεντιάσουμε μαζί όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας του θρακιώτικου λαού και να αναδείξουμε τη θυσία τους, τα δεινά τους, τον ηρωισμό τους, την αγωνιστικότητά τους. Έτσι γιατί τους αντιστοιχεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Ακριβώς έτσι είναι και η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζουμε την ιστορία μας και ό,τι μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε κατηδίαν ή προσπαθώντας να κάνουμε κάποιες γιορτές στο σχολείο. Έτσι. Και μέσα από αυτές τις επαιτίους τα παιδιά κάτι να μάθουν για την ιστορία του τόπου τους. Έστω και σε αδρές γραμμές. Έστω και σε αδρές γραμμές. Καμιά φορά ίσως και το θεατρικό κομμάτι είναι που βοηθάει πολύ περισσότερο να γνωρίσουν την ιστορία τα παιδιά από ότι το να τη διαβάζουν μέσα σε ένα βιβλίο. Ακριβώς. Θέλω πραγματικά σήμερα να μιλήσουμε εκτός από την ιστορία του θρακιώτικου λαού και να ξεχωρίσουμε την Δόμνα Βυσβίζη, στην οποία έτσι θα θέλω να κάνουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, γιατί είναι μοναδικό παράδειγμα δύναμης, αγωνιστικότητας, αγάπης για την πατρίδα και αξίζει πιστεύω να αναφερθούμε σε αυτήν. Ας ξεκινήσουμε όμως, να αρχίσω εγώ τις ερωτήσεις μου. Πότε πραγματικά, Ελένη, υποδουλώνεται η Θράκη στο τουρκικό ζυγό, έτσι? Ναι. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε εμείς οι Θρακιώτες ότι είμαστε η καρδιά του Βυζαντίου, γιατί στους κόλπους μας έχουμε την Κωνσταντινούπολη. Όλοι γνωρίζουμε την άλωση της πόλης στα 1453-29 Μαΐου, αλλά βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ ως προς τον χρόνο, πολύ αργά για την υπόλοιπη Θράκη. Διότι ήδη στα 1326 στην Προύσα εμφανίζεται ο Ορχάν, η Οθμάν, Οθωμανά, εξού και Οθωμανή, και την κατακτά. Και δεν περνάει πάρα πολύ χρόνο. Όταν φτάνουμε στα 1352-1354, εξαιτίας του εμφυλίου, ο Ιωάννης Καντακουζινός θέλει να σφετεριστεί την εξουσία από τον ανήλικο αυτοκράτορα, τον Ιωάννη, τον Παλαιολόγο, και καλεί τους Τούρκους για να διευθετήσουν τα πράγματα στη Θράκη. Μάλιστα. Το αιώνιο κακό, το ελάττωμά μας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα προσωπικά μας συμφέροντα. Βεβαίως εκμεταλλεύεται ο Τούρκος την ευκαιρία και έτσι αν δούμε λίγο τις πόλεις μας στο χάρτη θα δούμε ότι αλυσιδωτά και η μία μετά την άλλη οι πόλεις μας χάνονται, πέφτουν στα χέρια των Τούρκων. Έχουμε λοιπόν στα 1361 πέφτει το Δημότυχο, 1365 πέφτει η Ανδριανούπολη,
Έχουμε βεβαίως στα 1373, κατά πάσα πιθανότητα, πέφτει το περίφημο μοναστήρι της Βύρας, δηλαδή των Φερών. Mm-hmm. Η Κομωτινή 1361, βλέπουμε δηλαδή στα μέσα του 14ου αιώνα, δηλαδή δεν μιλάμε για 1453. Έτσι. Πολύ νωρίτερα, μιλάμε λοιπόν. 100 χρόνια νωρίτερα. 100 χρόνια νωρίτερα. Υποδρονόμαστε λοιπόν στους Τούρκους νωρίτερα από τον υπόλοιπο χώρο, τον ελλαδικό. Και με δική μας υπαιτιότητα, όπως ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι ακριβώς. Το πιο τραγικό από όλα. Αυτό είναι που προκαλεί πολύ μεγάλο πόνο. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο πόνο. Έτσι επικρατεί η τουρκοκρατία mm-hmm. στον δικό μας τον χώρο. Και να φανταστώ ότι ακολούθησαν και δεινά από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή την κατάκτηση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πάρα πολλά είναι τα δεινά. Mm-hmm. Έχουμε τις ιδιώσεις, τους βιασμούς, αρπαγές περιουσιών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ φοβερά. Αλλά εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ φοβερό είναι ότι ήδη από το 1327, μιλάμε αρχές του 14ου αιώνα, ορισμένες πηγές λένε ότι μέχρι το 1688, κάπου αναφέρεται ότι ακόμη και μέχρι στα 1705 έχουμε έναν φοβερό θεσμό. Και πληρώνουμε πάρα πολύ βαρύ τίμημα, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, νομίζω, της Ελλάδος. Και αυτό είναι ο θεσμός του παιδομαζώματος. Μάλιστα. Το παιδομάζωμα από το τότε, δηλαδή. Και έχουμε τον, πέρα δηλαδή από τους ιστορικούς, έχουμε τον δικό μας τον λογοτέχνη, τον Γεώργιο Βυζίνο, από την Βυζή της Ανατολικής Θράκης, όπου μας διασώζει τον καημό του θρακιώτικου λαού, ανάθεμα την ώρα, την 1η Απριλιά, που βγήκε το Ιζάμι και μάζοξε παιδιά. Αυτός είναι ο μεγάλος πόνος. Και όταν διαβάζεις το μόνο της ζωής του ταξίδιων στον Βυζινό, πραγματικά συγκινήσε πάρα πολύ και θέλεις να κλάψεις όταν ακούς τον συγγραφέα να ακούει την εξομολόγηση του παππού του, το συνονόμα του, του Γιώργου Βυζίνου, να του λέει ότι ζούσε σε δίσεκτους καιρούς και ότι δεν ήξερε πως ήταν αγόρι. «Αν πώς, παππού», λέει ο συγγραφέας, ναι. «Και τι ήσουνα?» Λέει, «με πήρε ο δικός μου ο πατέρας όταν ήμουν 10 χρονών, με κάθισε πάνω στο τραπέζι, τίναξε τα χέρια του και είπε, άκουσε Γεωργιά, από τώρα και να πάει είσαι Γεωργής». Και χραπ χραπ του κόβει τις πλεξούδες. Μάλιστα. Και του πετάει τα γυναικεία ρούχα και τον ντύνει άνδρα, τον ντύνει αγόρι. Μέχρι τότε είχε την εντύπωση ότι είναι κορίτσι, διότι απαγορευόταν να παίρνουν κορίτσια και σε εκείνη την ηλικία των 10 χρόνων ο πατέρας του, τον παππού του συγγραφέα μας, τον παντρεύει με αυτή που νόμισε ότι είναι η φίλη του. Η φίλη του, έτσι. Η Χρυσή, η Χουρσή, όπως την έλεγε. Μάλιστα. Και την κάνει γυναίκα του. Έχουμε λοιπόν και τον καταπληκτικό ζωγραφικό πίνακα του Γίζεο που δείχνει τα ραβωνιάσματα. Και είναι 8-9 χρονών. Γιατί δεν επιτρεπόταν τους παντρεμένους να τους πάρουν στο παιδομάζωμα. Μάλιστα. Να τους κάνουν... Πραγματικά είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να γλιτώσουν από αυτό τον τρομερό θεσμό που λες, το παιδομάζωμα. Να γλιτώσουν τα παιδιά τους, να γλιτώσουν τα παιδιά. Ήταν φοβερή η κατάσταση. Η ιστορία μας λέει, οι διηγήσεις και διασώζονται γραπτός από αυτούς που τα βίωναν, ότι οι πόρτες, λέει, των σπιτιών τους είχαν ύψος 2 και 3 πόδια, ώστε όποτε ήθελε ο κατακτητής να μπορεί να εφορμά, όχι πεζός, με το άλογό του. Φαντάσου. Μέσα στο σπίτι. Φαντάσου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό αργότερα, όταν θα φτάσουμε στα 1600, δηλαδή όταν θα φτάσουμε στο 17ο αιώνα, αρχίζουν, λέει, οι κάτοικοι, οι θρακιώτες, να κάνουν το σπίτι τους, το κατόφλι τους, υψηλά 1 μέτρο και απ' έξω να βάζουν στριφογυριστές σκάλες για να μην αυθαιρετεί
ο κατακτητής. Όσο μπορούσαν βεβαίως. Όσο τους επιτρέπονται. Όσο επιτρεπόταν να το αποφύγουν. Είναι, μας φαίνονται όταν εμείς τα διαβάζουμε ή όταν τα ακούμε, ασύλληπτα ενδεχομένως και κάπως υπερβολικά. Κάπως υπερβολικά. Δεν είναι όμως υπερβολικά. Δεν είναι, όχι. Ο ελληνισμός είναι πολύπαθος και αυτό είναι... Βεβαίως. Και οι νεότερες γενιές το έχουν βιώσει αυτό. Ναι. Οπότε ίσως αντιλαμβάνονται τι συνέβη ναι, όλο αυτό τότε. Το διάστημα. Έτσι. Όλο αυτό το διάστημα για να φτάσουμε και στον 16ο αιώνα και αργότερα βεβαίως που λίγο καλυτερεύουν, αλλά έχουμε πολλά δεινά. Και πότε αρχίζει η αφύπνιση του θρακιώτικου κόσμου. Ναι, η αφύπνιση μπορούμε να πούμε ότι την επομένη της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή πέφτει στα 1453 ο πατριάρχης τότε ο Γενάδιος αμέσως μετά τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, δηλαδή 1454 καταφέρνει και παίρνει, συγγνώμη είπα τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, δεν είναι βεβαίως, ο Γενάδιος είναι, παίρνει την άδεια να ιδρύσει την Πατριαρχική Σχολή, δηλαδή τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Του Γένου Σχολή, μάλιστα. Ήδη λοιπόν λειτουργεί ένα χρόνο μετά την άλωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν πάμε στην Αδριανούπολη, στα 1550 περίπου, 55 κάπου εκεί, δημιουργείται και εκεί σχολή. Βέβαια πριν από την άλωση υπήρχε σχολή και στην Αδριανούπολη, αλλά όμως δημιουργείται τώρα επισήμως. Έχουμε έναν όμως άλλον πατριάρχη στα 1593, τον Ιερεμία τον δεύτερο τον Τρανό, που κατάγεται από την Αγχίαλο. Πάρα πολύ σοφός και πολύ πνευματώδης άνθρωπος, ο οποίος κάνει συγκαλή σύνοδο και καλεί και τους πατριάρχες από τα Ιεροσόλυμα, από την Αλεξάνδρεια, από την Αντιόχεια και τους Μητροπολίτες του και αποφασίζουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν να δημιουργούν σχολεία. Όλη η προσπάθειά τους στρέφεται σε αυτόν τον χώρο, στην ίδρυση σχολείων. Η παιδεία λοιπόν η παιδεία, θα αφυπνίσει. Βεβαίως. Είναι η παιδεία η οποία αφυπνίζει και βλέπουμε ότι όταν φτάνουμε στις αρχές του 17ου, 1600 κάπου εκεί, βλέπουμε ότι δημιουργείται και στην Ένω σχολή. Παράλληλα με την Αδριανούπολη και στη Φιλιππούπολη, δηλαδή σε όλων αυτών τον ενιαίο θρακιώτικο χώρο, έτσι. Τότε. Όχι λοιπόν Βόρεια Θράκη, δηλαδή Ανατολική Ρωμιλία. Ήταν ένας ο χώρος και λεγόταν Θράκη. Μέχρι τον Δούναβη δηλαδή επάνω, αυτό που λέμε Νότια Βουλγαρία τώρα και το ονομάζουμε Ανατολική Ρωμιλία, είναι ενιαίος χώρος. Άρα η Φιλιππούπολη ανήκει στον χώρο της Θράκης. Επομένως, στον χώρο μας έχουμε αυτές τις μεγάλες σχολές. Αλλά εκτός από αυτά τα επίσημα, ξέρουμε ότι και στα μικρά τα χωριά και σε άλλα μικρό, λίγο μεγαλύτερα από αυτά και στα ορεινά καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ποια είναι η προσπάθεια και από ποιους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θεσμό, τον θεσμό της κοινότητας που λειτουργεί, να μην πούμε από την αρχαία εποχή, αλλά στο Βυζάντιο, που η κοινότητα και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας προσπαθεί να λύσει προβλήματα τοπικά της κοινότητας. Έτσι αναδεικνύονται οι δημογέροντες και αναδεικνύονται και φυσικά ποιοι άλλοι είναι και οι ιερείς που υπάρχουν στον χώρο αυτό και οι πρόκριτοι βεβαίως, τα πολιτικά πρόσωπα. Οπότε όλα τα προβλήματα προσπαθούν να τα λύσουν και εκτός από το παιδομάζωμα τους φοβερούς φόρους, τους εξαντλητικούς που έβαζαν οι Τούρκοι, προσπαθούν και αυτούς όσο γίνεται να τους μοιράζουν ισόπωσα ώστε να ελαφρύνουν ακριβώς, να ελαφρύνουν κόσμο, ανάλογα με την περιουσία, τους. Και βέβαια από αυτά τα ποσά φροντίζουν να καλύπτουν και προβλήματα της παιδείας. Έτσι μέσα σε ένα μικρό χωριό ποιος ξέρει γράμματα.
τα κολυβογράμματα mm-hmm. ένας ιερέας. Mm-hmm. Έτσι. Ή μπορεί να παίρνουν και οικοδιδάσκαλο, που φυσικά δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος, παρά και πάλι ο ιερέας. Πάλι ο ιερέας. Οπότε έτσι, να, έπαιξε πώς, σπουδαίο ρόλο. Πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο mm-hmm. τα κολυβογράμματα και πηγαίνουν πολλές φορές στην εκκλησία για να ακούσουν και να μάθουν. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι οι εκκλησίες μας κατά τον ίδιο τρόπο κτίζονται. Οι καινούργιες, δεν μιλάμε για τις παλιές, γιατί οι παλιές ευτυχώς που κάποιες έγιναν τζαμιά και εξακολουθούν να διατηρούνται μέχρι σήμερα. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα σπίτια αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο, τα πιο πολλά, τα καινούργια που χτίζονται, δεν έχουν παράθυρα. Δεν έχουν παράθυρα. Φροντίζουν να μην έχουν παράθυρα για να μην τους βλέπουν απ' έξω. Απ' έξω. Το ίδιο συμβαίνει και στην εκκλησία. Εγώ νομίζω ότι είναι χρέος όλων των στρατιωτών να πάνε στο Αλεποχώρι, στο ναό του Αγίου Αθανασίου και να κάνουν όλοι το προσκύνημα. Να κάνουμε όλοι το προσκύνημά μας σε αυτήν την εκκλησία. Γιατί τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η εκκλησία. Το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω τώρα σε ποια μορφή. Όταν πήγαμε, η σκεπή της από τη βόρεια πλευρά απήχε από το έδαφος περίπου ένα μέτρο. Τη σκεπή την έπιανες με το χέρι σου, την ακουμπούσες. Παράθυρο δεν υπάρχει μέσα. Ένας φεγγίτης πάνω από το ιερό. Μάλιστα. Λειτουργούσαν οι εκκλησίες τώρα εκείνη την περίοδο, επιτρέπονταν δηλαδή. Είχαν... Καταλαβαίνετε, με το φόβο Θεού που λέμε, προσπαθούσαν να μην προκαλούν. Να μην προκαλούν. Αλλά είναι η θρησκευτική συνείδηση βεβαίως πάρα πολύ έντονη και όλοι εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τελειώνει η εκκλησία, βγαίνουν στον αυλόγυρο, εκεί θα κάνουν τις συζητήσεις mm-hmm. τους, εκεί ενδεχομένως θα πούν τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Και εκεί θα οργανωθούν κιόλας σιγά-σιγά, κάπως έτσι να υποθέσω. Η οργάνωση είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Όταν να σκεφτείτε, θέλουν να συνοηθούν. Η παράδοση μας λέει ότι τα μηνύματα Φερρυππίν της φιλικής εταιρείας μεταδίδονταν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έμπαιναν κάτω στην οπλία στο πέταλο του αλόγου. Μάλιστα. Και με μυστικό τρόπο. Βεβαίως. Και να φανταστώ ότι και όχι βεβαίως. Ξεκάθαρα όχι, τα μηνύματα, βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Όχι, βεβαίως. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο για να μην γίνονται κατανοητά και βεβαίως. Αντιληπτά. Εφιάλτες, το ελληνικό έθνος είχε πάντοτε και πάντοτε ανέδειξε και αναδεικνύει. Mm-hmm. Επομένως, οι προδοσίες δεν λείπουν ποτέ. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, από ό,τι μας λες Ελένη, μέσα από την παιδεία αρχίζει η αφύπνιση του θρακιώτικου λαού ναι. και αρκετά νωρίς από ό,τι είπες. Βεβαίως. Είπαμε την επομένη της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Της Κωνσταντινούπολης, βεβαίως. Και πώς οργανώνεται σιγά σιγά έτσι σε μία μορφή πιο επαναστατική. Είπαμε ότι εκτός από την παιδεία, καθώς περνάμε στους αιώνες, τον 16ο, 17ο αιώνα, βλέπουμε λοιπόν ότι οι κοινότητες οργανώνονται καλύτερα. Οι φόροι, επειδή οι Τούρκοι βλέπουν ότι έχει αρημώσει η Θράκη, αυτοί ενδιαφέρονται για τις πολεμικές τέχνες. Mm-hmm. Επομένως, δεν ασχολούνται με τη γεωργία, δεν ασχολούνται με την εκτινοτροφία, δεν ασχολούνται προπαντός με τη θάλασσα. Μάλιστα. Αυτά είναι για τους υπόδουλους, όχι για αυτούς. Mm-hmm. Αυτοί με τις πολεμικές τέχνες. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους, θρακιώτες, αρκετούς οι οποίοι λόγω αυτής της βαριάς κατάστασης έχουν πάρει το νοματιόν τους και έχουν φύγει. Mm-hmm. Έχουν πάει στην Ευρώπη, έχουν σπουδάσει, ξαναγυρίζουν. Έτσι έχουμε έναν πολύ φωτισμένο αρχιμανδρίτη, τον Θεόκλητο Πολυίδη, mm-hmm. ο οποίος, Θεόκλητος Πολυίδης στην Αδριανούπολη, όταν είμαστε στα 1750 περίπου, είναι ο πρώτος ο οποίος εκδίδει τους χρησμούς του αγαθάγγελου.
έτσι τον ονομάζει. Ότι, τι χρησμοί είναι αυτοί. Ναι, ότι αυτός ήταν κάποιος του 13ου αιώνα, όσιος άνθρωπος, και ο οποίος προφήτευσε. Και φυσικά, τι περιμένουν οι Έλληνες ότι θα έχει προφητεύσει? Την απελευθέρωσή τους. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει ότι δόθηκαν αυτές οι προφητείες και έλεγε και κάποια γεγονότα τα οποία επαληθεύθηκαν από εκείνη την εποχή μέχρι την εποχή για την οποία μιλάμε. Καταλαβαίνεις ότι ακόμη και ο Ρήγας Φεραίος κρατάει αυτούς τους χρησμούς στα χέρια του. Λοιπόν, οι Θρακιώτες έχουν εγκόλπιο αυτούς τους χρησμούς. Μάλιστα. Τονώνεται όλη η πίστη τους, αναπτερώνεται η ελπίδα τους ότι θα αλλάξει η τύχη τους, ότι η ελευθερία τους είναι εφικτή. Είναι εφικτή. Ότι θα τα καταφέρουν. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζεται το έδαφος. Έτσι. Και βεβαίως θα έρθει το άλλο, το πολύ σημαντικό γεγονός της αφύπνισης της συνείδησής τους, που όλοι ξέρουμε ότι στο 1814 στην Οδυσσό έχουμε τον Ξάνθο, τον Τσακάλωφο, έτσι. Οπότε και τον Σκουφά, οπότε αυτοί ιδρύουν μυστικά, άσχετα αν διέρευσε στη συνέχεια, την λεγόμενη φιλική εταιρεία. Ότι υπάρχει πίσω μια αρχή μυστική και το μυαλό όλων πήγε πάει στην Ρωσία. Ομόθρησκε. Βεβαίως. Καταλαβαίνεις ότι ακόμη περισσότερο αναπτερώνεται το ηθικό. Αυτό δεν θα έλεγε τίποτε αν δεν το συνδυάζαμε ότι οι Έλληνες είναι παντού διασκορπισμένοι και είναι πατρίδες τους. Έτσι, και η Οδυσσός είναι πατρίδα τους. Άρα, οι πρώτοι που αρχίζουν και μειούνται στη φιλική εταιρεία είναι και οι ίδιοι οι Θρακιώτες. Οι πιο κοντά, θα έλεγα. Οι πιο κοντά. Έτσι, το τέταρτο μέλος της φιλικής εταιρείας είναι ο λεγόμενος Αντώνης Κομιζόπουλος, ο οποίος είναι από την Φιλιππούπολη. Σώζεται ακόμη το σπίτι του, είναι εθνογραφικό μουσείο των Βουλγάρων στην Φιλιππούπολη και είναι το τέταρτο μέλος της φιλικής εταιρείας. 1815. Άρα πρωταγωνιστούν οι Θρακιώτες στη φιλική εταιρεία, που είναι και το ξεκίνημα του επαναστατικού αγώνα. Βεβαίως. Και είπαμε τα μηνύματα πώς στέλνονται, αλλά όχι μόνον. Η Οδυσσός είναι λιμάνι του Ευξηνοπόντου. Είναι πολύ σημαντική πόλη. Αφού λοιπόν είναι λιμάνι, δεν μπορεί να έχει μόνον τους ανθρώπους της Οδυσσού ή τους στρατιώτες από ξηράς. Έχει επομένως και τους καραβοκύριδες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην Οδυσσό. Και φυσικά, όχι μόνο όσοι βρίσκονται στα παράλια του Ευξηνοπόντου, με Συμβρία, Αγχίαλο, Σοζόπολη κτλ. Όλες αυτές οι πόλεις, παραθαλάσσιες με λιμάνια κτλ. Είναι και η Ένωση η οποία βρίσκεται από την άλλη πλευρά, έτσι στον κόλπο του Σάρου ή του Ξηρού, μετά τα Δαρδανέλια. Λοιπόν, και οι Ενίτες ανεβαίνουν επάνω. Άρα, Ενίτες, έχουμε, όχι βέβαια για αυτόν που θα κάνουμε μεγαλύτερη αναφορά, που είναι ο Αντώνης Βυσβίζης Μον. Και η σύζυγός του, και η σύζυγός του, εννοείται, για την οποία θα μιλήσουμε. Είναι βεβαίως και άλλοι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τον Μαργαρίτη, τον γιο του Φρατζή Κούταβο, και το κάνω εσκεμμένα, γιατί ο κύριος Κούκος αναφέρει ότι οι συγγενείς του βρίσκονται στην Κομωτινή, είναι οι Τσιλιγκύριδες, οι οποίοι είχαν ένα ξενοδοχείο, λέει, παλιά εδώ. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή άμεση συγγένεια, έτσι. Και βέβαια και με πρόκριτους και τέτοια, και στην Αδριανούπολη, ο Γερίμης, από το Γερί Εντέμ, ο Τούρκος ενθουσιάστηκε, λέει, με τον κότσιο αυτόν, τον οποίο παλούκωσε στη συνέχεια, δεν έχει σημασία. Ενθουσιάστηκε από την τρομερή ευφία του. Και εμείς έχουμε επίθετα Γερίμης. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι μειούνται στην φιλική εταιρεία
Και συμμετέχουν ενεργά. Οι Θρακιώτες. Οι Θρακιώτες. Για τους οποίους εύκολα δεν θα μάθει κανείς, δυστυχώς μέσα από τα βιβλία της ιστορίας μας. Και ναι. Καλό είναι που κάνουμε όλη αυτή την αναφορά. Και από ό,τι μου έλεγες και πριν ξεκινήσουμε, Ελένη, είναι πάμπολοι αυτοί. Ναι, βεβαίως. Που έχουν θυσιαστεί κιόλας σε αυτόν τον αγώνα. Που δεν μπορείς να τους θυμάσαι, αλλά όμως πρέπει να γίνει μια συστηματική έρευνα. Γιατί δεν ξέρω, αν και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί βλέπω ότι και πολλοί νέοι άνθρωποι μανιωδώς ασχολούνται με την ιστορία μας. Πάρα αυτό πολύ είναι πολύ παρήγορο. Και βεβαίως θα ανατρέξουν και στα αρχεία τα τουρκικά. Βεβαίως, βεβαίως. Και σε όλα τα αρχεία τα διπλωματικά της Ευρώπης. Γιατί τα παιδιά μας έχουν πολύ περισσότερα εφόδια από ό,τι εμείς οι παλιοί, γνωρίζουν ξένες γλώσσες, άρχισαν να μαθαίνουν πλέον τουρκικά, επομένως θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Και αξίζει να γίνει λοιπόν μια έτσι μεγαλύτερη έρευνα και βεβαίως μεγαλύτερη προσπάθεια, και πραγματικά πρέπει να στηριχτούν οι νέοι, αφού έχουν και κάποιο ενδιαφέρον, όπως δηλώνεις, στην έρευνα αυτή. Φτάσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, στο τέλος του δηλαδή. Δεν έχουμε καν πιάσει τη δόμνα βυζίζει. Ακριβώς. Όμως πάμε για διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος θα πιαστούμε αμέσως με το θέμα, με αυτή τη μεγάλη αγωνίστρια, Θρακιώτισσα, που νομίζω ότι αξίζει να τα πούμε πολύ αναλυτικότερα για αυτή. Ωραία. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα κάνουμε μία αναφορά στους αγώνες των Θρακιωτών και στη συμμετοχή τους στον αγώνα του 1821 με την Ελένη εδώ, την Μπρίτσου, τη φιλόλογο, η οποία μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα τέτοια μέρα εδώ κοντά μου για να σας πληροφορήσουμε για ένα τέτοιο θέμα πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Δυστυχώς λίγο προβεβλημένο, έτσι δεν είναι, Ελένη? Και εμείς κάνουμε μία προσπάθεια έτσι να ανοίξουμε λιγάκι τους ορίζοντές μας πάνω σε αυτό το θέμα και στη συμμετοχή των Θρακιωτών. Από ό,τι μας είπε η Ελένη στο πρώτο μέρος, οι Θρακιώτες είχαν πολύ πριν τους υπόλοιπους Έλληνες μοιηθεί σε όλη αυτή την και αφυπνιστεί στην προσπάθεια απελευθέρωσης του λαού και είχαν βέβαια τη σημαντική τους συμμετοχή και τις θυσίες τους. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη την εκπομπή μόνο για αυτό το θέμα. Όμως εμείς στο δεύτερο μέρος επιλέξαμε να αναφερθούμε ιδιαίτερα στην Δόμνα Βυσβίζη, την γυναίκα αγωνίστρια, την Θρακιώτισσα, την Καπετάνισσα, για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Αλλά πριν πάμε στην Δόμνα, Ελένη, είχαμε παρουσία άλλων γυναικών έτσι με αυτή την αγωνιστικότητα και αυτή την προσφορά? Βεβαίως είχαμε, παρόλο που φαίνεται κάτι πολύ ασήμαντο, όμως εγώ θα το αναφέρω. Πρώτα είναι από την Ένο η Μάρθα, η οποία απάγεται από τον Τούρκο βιαίως, την παντρεύεται, γεννά δύο παιδιά και καταφέρνει να δραπετεύσει και να φύγει στον Αύπλιο με τα δυο της τα παιδιά. Μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Η άλλη η γενναιότητα είναι της Κωνσταντίας στην Σαμοθράκη, όταν οι Τούρκοι τους σφάζουν, ο Καραλής όταν περνάει από την Σαμοθράκη, γιατί επαναστάτησαν και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους τους Θρακιώτες, βλέπει μπροστά στα πόδια της τον αρβωνιαστικό της σκοτωμένο και αυτήν είναι έτοιμη να την πάρουν στα καράβια τους. Αρπάζει το ξύφος από τον κατακτητή, τον πήγε στα στήθια και τελειώνει μπροστά του. Βεβαίως εδώ μιλάμε για τους γιόλους. Όχι, πρέπει να μιλήσουμε, φαίνεται πολύ ασήμαντο. Και έχουμε και μία δασκάλα η οποία λέγεται Αλεξάνδρα, η οποία Αλεξάνδρα στις αρχές του 18ου αιώνα είναι δασκάλα που διδάσκει στο σχολείο του Δημοτήχου. Άρα
βλέπουμε ότι έχουμε μία δυναμική παρουσία των γυναικών, πράγμα που δείχνει πόσο οι γυναίκες αυτές είχαν δυναμισμό και θέληση. Και είχαν και πολύ περισσότερο τσαγανό, θα το έλεγα εγώ, έτσι, για να μπορέσουν να επιβληθούν και σε αυτό το κατεστημένο της εποχής. Βεβαίως. Που την γυναίκα την ήθελε να είναι σε άλλη θέση. Ναι. Και πιθανόν να είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες οι οποίες συνέβαλαν στον αγώνα και μάλιστα και θυσιάστηκαν, αλλά αυτό το κατεστημένο δεν τις έφερε ποτέ στην επιφάνεια. Ακριβώς. Έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Έχουμε μια ακόμη όμως που μου έλεγες, η οποία είναι... Έχουμε την Μαριγό, τη Σεραφοπούλα. Τη Σεραφοπούλα. Αυτή πρέπει να την παρουσιάσουμε, θα ήταν ευχής έργων να βρεθεί κάποιος ερευνητής, όπως εγώ θεωρώ ότι ήταν ευχής έργων που η Άννα Γκέρτσου Σαρή, η λογοτέχνη συγγραφέας, έκανε μία συστηματική έρευνα 4 χρόνων για να μας παρουσιάσει στο βιβλίο της «Μενάντιους Ανέμους» την προσωπικότητα της Δόμνας Βυσβίζη. Μακάρι να γίνει συστηματική έρευνα για αυτήν την γυναίκα, η οποία είναι Κωνσταντινοπολίτισσα, πάρα πολύ δυναμική, μοιείται στην φιλική εταιρεία από τον αδερφό της, τον οποίον σφάζουν οι Τούρκοι, έχει τόσες πολλές γνωριμίες, τόσο κοινωνική επιφάνεια η γυναίκα αυτή, που σώζει πάρα πολλούς φιλικούς και τους στέλνει έξω από τα σύνορα του τουρκικού κράτους και τους γλιτώνει. Λένε μάλιστα ότι και τα δύο παιδιά του Πετρόμπη κατάφερε να τα σώσει και η ίδια. Και συλλαμβάνεται και η ίδια. Mm-hmm. Αλλά εξαιτίας όμως αυτής της ικανότητάς της, εγώ υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να είχε και τρομερή διπλωματία, ευφυΐα και νομίζω και εμφάνιση. Θα είχε ένα συνδυασμό πολλών χαρισμάτων. Αξίζει λοιπόν κάποιος να αναδείξει αυτά τα χαρίσματα, βεβαίως, και να δει την προσφορά της. Βεβαίως. Γιατί φεύγει και κατεβαίνει κάτω, αφού πήγε στο Βουκουρέστι και τα λοιπά, έκανε περιουσία, κατέβηκε κάτω στην κεντρική Ελλάδα και την βλέπουμε ότι λειτουργεί και ως κατάσκοπος και μπαίνει και μέσα στην Τρίπολη. Μπαίνει επειδή ξέρει άπτεστα τα τουρκικά. Μάλιστα. Και δίνει πληροφορίες στον Κολοκοτρώνη. Δίνει πληροφορίες για τα τεκτενόμενα. Μάλιστα. Είναι, λοιπόν, ολόκληρο πολύ... κεφάλαιο λοιπόν η Μαριγό. Ολόκληρο κεφάλαιο που αλλά πρέπει... Θα... δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε. Όχι. Τώρα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ο χρόνος δεν θα μας πάρει. Ναι, ναι. Θέλω να πάμε στην Δόμνα Βυσβίζη. Mm-hmm. Θέλω να πάμε να δούμε το πρώτο μέρος που ετοίμασε ο Μιχάλης από μία ταινία... η οποία, ταινία ντοκιμαντέρ θα την έλεγα εγώ, mm-hmm. η οποία γυρίστηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφορά τη Δόμνα Βυσβίζη, πρωταγωνιστή η Μυρσίνη Λατζουράκη, mm-hmm. από εδώ από την Κομωτινή. Πάμε να δούμε τα πρώτα χρόνια της ζωής της Δόμνας Βυσβίζη μέσα από την ταινία και μετά σας έχω mm-hmm. πραγματικά και μία έκπληξη, γιατί θα επιδιώξουμε επικοινωνία με την απόγονο της Δόμνας Βυσβίζη, τη Δόμνα Βυσβίζη Δοντά, η οποία θέλησε να επικοινωνήσει και να μιλήσει στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα πρώτα χρόνια της Δόμνας Βυσβίζη μέσα από την ταινία. Αλεξανδρούπολη, αρχές 21ου αιώνα. Απέναντι από τον ομώνυμο φάρο, σύμβολο στην κεντρική πλατεία του λιμάνιου της πόλης, δεσπόζει το μνημείο αφιέρωμα στη μνήμη της Δόμνας και του Αντώνη Χατζηβυσβίζη. Η αγέροχη και γλυκιά συνάμα μορφή της Δόμνας Βυσβίζη ξυπνά μνήμες ξεχασμένες πια. Στα πόδια της, πεσμένος από ύπουλο βόλι, ο σύζυγος και συναγωνιστής Χατζή Αντώνης Βυσβίζης. Και εκείνη να δείχνει πέρα στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκεί, από όπου ξετυλίγεται μια ιστορία, άρρηκτα δεμένη με την απελευθέρωση της Τράκης, αλλά και ολάκερης της Ελλάδας.
Την αγαπάω τη θάλασσα. Από τότε που ένιωσα τον κόσμο σαν ξέπλεκα μαλλιά που κυματίζουν τα βλέπα τα νερά της. Και από τότε που άρχισε να φτεροκοπάει η καρδιά μου για λευτεριά, για του γένους την Ανάσταση, σαν φλάμπουρο τα βλέπα, που ξεδιπλώνεται και γράφει με το καθάριο των αφρών το χρώμα, ελευθερία ή θάνατος. Το καζάνι έχει μπει στη φωτιά και χοχλάζει. Λες και αυτός ο άνεμος του εθνικού αναβρασμού φέρνει στη ζωή μαζί με τα μελτέμια του Αιγαίου μια σπουδαία Ελληνίδα που έμελε να αποδειχτεί μια μεγάλη αγωνίστρια και μια αληθινή γυναίκα, τη Δόμνα Βυσβίζη. Γενέθλιος τόπος ή ένος, υγρή και έφορη γη στα θρακικά παράλια, στα βόρεια της άσπρης θάλασσας. Έτσι το έλεγαν τότε οι Έλληνες στο Αιγαίο. Στη δυτική της μπάντα ο Εύρος, στις πλάτες της κάμπη και λόφη χαμηλή και αντίκρι απολεβάνται μέχρι που νέντε η θάλασσα. Η μικρή Δόμνα είναι ανήσυχη φύση, υπερκινητική, της σκανδαλιάς και της αγριάδας. Ώρες ολάκερες αγναντεύει τάλμπουρα κάτω στο λιμάνι, στη Δραγκοντίνα, και είναι πολλά, 300 εστιοφόρα. Άλλες φορές το σκάει και κρυφά από όλους ξανοίγεται στα βαθιά με μια μικρή βάρκα. Και στην ιδέα του γάμου, κοπέλα πια, κλεισμένα τα 24, κλωτσάει. Για προξενιό, ούτε λόγος. Μόνο η ματιά του Χατζή Αντώνη Βυσβίζη, του τρανού καραβοκύρη και συντοπίτη της την κερδίζει. Σκούρα γαλάζια σαν τη θάλασσα και καθαρή, τον παντρεύεται πρόθυμα, στα 1808, στον Αϊβλάση, στο μαγαλά των ναυτικών. Αποφασίζει να σαλπάρει μαζί του και κάνει δεύτερο σπιτικό τη σκούνα τους, τη Δόμνα. Πάνω σε αυτή τη σκούνα, αγκυροβολημένη στο λιμάνι της Χίου, η Δόμνα Βυσβίζη φέρνει στη ζωή, στα 1812, το Θεμιστοκλή, το πρώτο από τα 5 παιδιά που θα αποκτήσει. Ήδη στην Οντέσσα έχει παραγγείλει καινούριο μπρίκι, την Καλομήρα. Και όταν αυτό φτάνει στην Ένω, οι νήτες δείχνουν τις μπουκαπόρτες, μετρούν και θαυμάζουν. Για δες, 18 κανόνια. Οι μήνες κυλούν. Είναι Μάρτης του 1821. Και όπως σκίζει η Καλομήρα τα νερά, έτσι σκίζουν τον αέρα τα μαντάτα. Στην Καλαμάτα ξεσηκώθηκαν. Στα Καλάβρητα σηκώσανε παντιέρα και έπεσε του Φεκίδη. Σήμανε η ώρα της λευτεριάς, αδέλφια. Και το Πάσχα άλλα μαντάτα, τα χειρότερα. Σφαγές στην Αδριανούπολη και Αντίπινα. Και ο Εύρος κατεβάζει του μπανιασμένα αποκεφαλισμένα κορμιά. Το πλήρωμα του χρόνου για τους Βυσβίζηδες ήρθε. Η Δόμνα δεν διστάζει διόλου. Το υπόλοιπο κομμάτι της ταινίας που ξεχώρισε από την ταινία μάλλον ο Μιχάλης θα το δούμε μετά, αφού πρώτα μας πει δύο λόγια η Ελένη για αυτή τη σημαντική προσωπικότητα. Ναι, η Δόμνα Βυσβίζη είναι αρχοντοπούλα, είναι κόρη γιοκτήμονα. Γεννιέται στα 1783 και θα πεθάνει στα 1850. Ακριβώς επειδή είναι η αρχοντοπούλα, της δίνει τη δυνατότητα ίσως να αναδείξει την προσωπικότητά της. Ακριβώς, αναδεικνύει την προσωπικότητά της. Και βέβαια λέγεται ότι γνωρίζει τον Αντώνη Βυσβίζη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ο έρωτας είναι καταλυτικός. Εκ των υστέρων φαίνεται όμως ότι είναι ένα ζευγάρι πάρα πολύ ερωτευμένο, γιατί η Δόμνα Βυσβίζη με τίποτε δεν θα μείνει στο σπίτι της να τον περιμένει πότε θα επιστρέψει από τα ταξίδια του. Και πιστεύω ότι απήτησε δυναμικά να μπει στο καινούριο το μπρίκι του ανδρός της και να λάβει στην Καλομήρα της, η οποία άφησε εποχή, άφησε εποχή, και να τον συνοδεύει πλέον
στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής που δεν είναι πάρα πολλά για τον Αντώνη Βυσβίζη, ο οποίος Αντώνης Βυσβίζης είναι καρβοκύρης, είναι εφοπλιστής, πουλάει όλα τα πλοία του, ό,τι είχε πιο πριν, σαν κοράβες και τα λοιπά, και πηγαίνει επάνω στην Οντέσα, δηλαδή στην Οδυσσό, και εκεί θα ναυπηγήσει αυτό το περίφημο πλοίο του, που αλλού οι πηγές φέρνουν να έχει 12 κανόνια, τα φτάνουν μέχρι και 16, και 140 ναύτες. Αλλά το ιδιαίτερο που διαθέτει αυτή η καλομήρα είναι μια ιδιαίτερη αίθουσα, σάλα, και η οποία θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, γιατί σε αυτήν θα γίνονται οι συγκεντρώσεις των αρεοπαγητών και θα παίρνουν τις αποφάσεις όταν θα βρίσκονται στα στενά του Ευρύπου. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα γίνονται οι συναντήσεις. Και δυστυχώς θα γίνει και ο τάφος για τον Αντώνη Βυσβίζη, η Καλομήρα. Έτσι... Πώς Ελένη, μια... μια γυναίκα επιτρέπεται, να το πω σε εισαγωγικά, εκείνη την εποχή να ακολουθεί τον άντρα της σε αυτόν τον τρόπο ζωής που είχε? Δεν νομίζω. Έχουμε πολύ λίγα παραδείγματα. Είμαι Αντώνη Μαυρογένους, έτσι. Δεν έχουμε πολλά παραδείγματα. Όχι, μετρημένα στα δάχτυλα. Ακριβώς. Νομίζω ότι με την Μπουμπουλίνα και με την Αντώνη Μαυρογένους το ίδιο. Η ύψος είναι και η Δόμνα Βυσβίζη. Ακριβώς. Γι' αυτό ανέφερα και τα προηγούμενα παραδείγματα των γυναικών, γιατί βλέπουμε ότι έχει μια δυναμική θέση στη ζωή της οικογένειας η γυναίκα. Βεβαίως. Στη Θράκη. Εγώ πιστεύω ότι απήτησε η Δόμνα Βυσβίζη και μπήκε μέσα στο καράβι. Μπορεί πολλές γυναίκες να πετούσαν, αλλά δεν το κατάφερναν ίσως. Δεν το κατάφερναν, γι' αυτό είπα. Μήπως ότι ο έρωτας... Αυτό θα σας έλεγα, ότι ο έρωτας ήταν καταλυτικός. Ήταν καταλυτικός, γιατί δεν ήταν μόνο από την πλευρά της Δόμνας. Φάνηκε ότι κάμφθηκε πολύ γρήγορα στα παρακάλια της γυναίκας του και ο Αντώνης Βυσβίζης. Και σχεδόν τη ζωή της την πέρασε εκεί. Ναι. Τα παιδιά της ακόμη. Το τελευταίο, το πέμπτο το παιδί της, βέβαια είχε σκοτωθεί ήδη και ο άντρας της, το γέννησε πάνω στην Καλομήρα. Άρα η Καλομήρα γίνεται στη συνέχεια το σπίτι της και είναι ο χώρος στον οποίο διαφεντεύει η Δόμνα Βυσβίζη. Τα πρώτα χρόνια βέβαια μένει, γιατί παντρεύεται στο 1808, μένει στην Ένω. Γεννά το πρώτο της το παιδί, τον Δημήτρη Θεμιστοκλή, ενδεχομένως γεννά και την Μαριορίνε και τον Χριστόδουλο και τον Άγγελο Αγγελή, το τέταρτό της, το πέμπτο αδάπτιστο φυσικά δεν θα πεθάνει. Και την βλέπουμε ότι αποφασίζει να πάει. Γιατί όμως? Διότι όταν οι Θρακιώτες στα επαναστατικά κινήματα, και αυτά είναι σε όλο τον θρακικό χώρο. Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουμε όμως και δεν μου επιτρέπετε να σας το πω, είναι ο ένας χώρος μετά τον άλλον επαναστατεί. Φυσικά η Ένος δεν ήταν δυνατόν. Έτσι λοιπόν, μια και δυο καταλαμβάνουν τον πύργο, το κάστρο των Γατελούζων, των Ενετών, και διώχνουν τους Τούρκους, αφού έγινε η επανάσταση. Να κρατήσεις το λόγο σου, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο την... Βεβαίως. Θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Την καθηγήτρια, την Δόμνα Βυσβίζη Δοντά. Η ίδια. Χαίρομαι που σας ακούω. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Ποιον μιλάω? Μιλάτε με τη Χρύσα τη Μαυρίδου. Α, ναι, ναι, εντάξει. Είμαστε στο Χρυσά και Πίχρυσα. Ναι. Είναι μεγάλη η χαρά που έτσι έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε. Να ακούσουμε την απόγονο της Δόμνα Βυσβίζης. Πείτε μας καταρχήν τι μας κάνετε, τι κάνετε. Είστε στην Αθήνα, έτσι, αυτή τη στιγμή. Μερικά χρόνια, όχι πολλά πριν, ίσως 20-25, θυμήθηκαν την προγιαγιά μου και βάλαμε τα μνημεία στην Αλεξανδρούπολη και άλλο ένα έγινε στην Θεσσαλονίκη. Και οι άνθρωποι έμαθαν, έτσι. Έμαθαν. Δεν ξέρανε.
Δηλαδή εσείς τόσα χρόνια που κουβαλάτε τίποτα, αυτό το όνομα. Ούτε μας θυμόντουσαν. Ούτε σας θυμόντουσαν. Όχι. Το μόνο που ξέραμε εμείς οι ίδιοι, ότι είχαμε ένα τάφο στο πρώτο νοικοταφείο, τιμή Σένεκεν. Πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Τιμή Σένεκεν. Αυτή ήταν όλη η σας η τιμή, όλη. Δηλαδή, έτσι. Και εκείνο που είχα πάντοτε, θυμάμαι, ήμουν υπερήφανη στο σχολείο, ότι ήμουν απόγονος, mm-hmm. αλλά δεν με προσέχαν και πολλοί οι άλλοι, διότι ο πατέρας μου μας έμαθε ότι είναι πρώτα η πατρίδα μας και είμαστε απόγονοι μεγάλης οικογένειας mm-hmm. και μετά ο εαυτός μας. Και έτσι ζήσαμε. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή τώρα, τι ακριβώς σειρά έχετε στην είμαι οικογένεια? Είμαι τρισεγγονή σε ίσια σειρά. Σε ίσια σειρά, έτσι. Ναι. Δεν είμαι δηλαδή τίποτα άλλο. Άλλωστε και το όνομα είναι το ίδιο. Σωστά, Δόμνα Βυσβίζη. Ήταν η Δόμνα ο Θεμιστοκλής, ο γιος της, ναι. ο οποίος σπούδασε στο Παρίσι mm-hmm. Υπό τον Αδαμάντιο Κοραή mm-hmm. και τέλειωσε το πανεπιστήμιο και όταν γύρισε εδώ ο Όθων τον έβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών διπλωμάτη. Μάλιστα. Αυτός είναι ο προπάπος. Ο προπάπος είχε 4 κορίτσια και, και 2 αγόρια. Και ο παππούς μου ήταν ο ένας, mm-hmm. ο οποίος σπούδασε νομικά και ήταν ανώτατος δικαστικός, ο παππούς μου. Mm-hmm. Ο άλλος πέθανε στο Βέλγιο και πήγε να σπουδάσει μηχανικός και δεν γύρισε. Και οι 4 αδερφές του παντρεύτηκαν από την παλιά Αθήνα τα μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Και nice. Μετά ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ο νομικός mm-hmm. και ιδρυτής ιστορίας του δικαίου στην Ελλάδα. Γι' αυτό με έκανε ιστορικό. Είστε ιστορικός, μάλιστα. Δίδαξα σύγχρονη πολιτική ιστορία. Πείτε μου λιγάκι, τι σημαίνει σήμερα στην εποχή μας να φέρει κανείς το όνομα μιας τόσο μεγάλης ηρωίδας? Μέσα μας είναι ένα αίσθημα το οποίο βγαίνει μπροστά και σου λέει πρόσεξε, πρέπει στην κοινωνία να είσαι στο ύψος σου. Mm-hmm. Αυτό το έχω αισθανθεί πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, ε. Είναι δύσκολο καμιά φορά να σταθείς και στο ύψος σου. Από το δούλεμα που γινόταν στο σπίτι. Mm-hmm. Από την οικογένεια. Ο πατέρας λοιπόν, μου το έλεγε και το ξανά έλεγε. Mm-hmm. Και από ό,τι μας περιγράψατε, είστε μια μορφωμένη γενιά, έτσι, από όλη, οικογένεια. Όλοι ήταν μορφωμένοι. Όλοι ήταν ακόμα μορφωμένοι. Ακόμα και η Δόμνα της Επαναστάσεως mm-hmm. Ήξερε Όμηρο. Ο δε Αντώνης Βυσβίζης, καραβοκύρης και έμπορος που έκανε τα στάρια από τη Ρωσία, ήξερε πολύ καλά Ιταλικά. Mm-hmm. Αυτά τα ξέρω από τα αρχεία της Άνδρου. Όπου πήγαινε στην Άνδρο, το νησί, τακτικά. Mm-hmm. Αυτή η παιδεία, κυρία Δόμνα, σας έκανε μάλλον την πρόγονή σας τόσο δυναμική και τόσο διεκδικητική και μάλιστα να έχει γράψει έτσι μια σημαντική σελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Εγώ νομίζω ότι ήταν δύο πράγματα. Και ήταν από τους ανθρώπους που γεννήθηκαν να είναι... να έχουν αυτή τη δύναμη mm-hmm. και δεύτερο ήταν οι συνθήκες στις οποίες βρέθηκε πολύ νέα που σκοτώθηκε ο άντρας της. Αυτό τη δυνάμωσε ακόμη περισσότερο? Ναι, γιατί ό,τι και να λένε και τα λέει και ο Τρικούπης ότι δολοφονήθηκε. Έτσι, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή. Και δεν είπε αυτή τίποτα και δεν ήθελε να το δείξει. Και δολοφονήθηκε... Δολοφονήθηκε από ποιον? Γιατί είχαν τσακωθεί στην στερεά Ελλάδα οι καπεταναίοι. Μάλιστα. Και θέλανε να σκοτώσουν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Και θέλανε εκείνον να τον βάλουν να τον σκοτώσει και τους είπε εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, αλλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό τους και κάποια στιγμή κάποιος τον χτύπησε από πίσω. Οι αδυναμίες του ελληνικού λαού δηλαδή, έτσι. Βέβαια, γιατί προχτές που διάβασα για τον Καραϊσκάκη, ναι. δολοφονήθηκε ο Καραϊσκάκης το 1827 στο Φάληρο, εδώ, στη μάχη του 1827, εκ των όπισθεν. Μάλιστα. Λυπηρά πράγματα. Οπότε η Δόμνα δεν ήθελε ούτε αυτό να το δείξει.
αλλάξει. Όχι, ποτέ. Γιατί θα κλόνιζε ίσως και την πίστη του τον και δεν κατέβηκε ανθρώπων, κάτω έτσι. Τέτοια πληροφορία σε εμάς. Mm-hmm. Δεν ήρθε σε εμάς τέτοια πληροφορία. Αυτές τις πληροφορίες τις έχω, ναι, από τον πατέρα μου που ήταν ιστορικός και αυτός, που mm-hmm. τα βρήκαμε στα βιβλία. Μάλιστα. Στις ιστορίες. Και πώς έγινε αποδεκτή ως καπετάνης από εκεί και πέρα, μου φαίνεται λίγο έτσι δύσκολο. Δύσκολο. Είχε 140 πλήρωμα. Mm-hmm. Αυτοί να την αποδεχτούν ως καπετάνισσα, να την ακολουθήσουν, που θα πιστεύω ότι θα τη διεκδίκησαν τη θέση και κάποιοι άλλοι που ήταν κοντά της, έτσι δεν είναι? Δεν είχε κοντά της σπουδαία πρόσωπα. Mm-hmm. Καπετάνιος ήταν ο άντρας της. Ναι. Και αυτή καπετάνισσα. Ναι. Να πάρει τα ηνία, να την εμπιστευτούν μια γυναίκα, αυτό είναι σημαντικό για εκείνη την εποχή. Ήταν μέσα σε εποχή μαχών. Μαχών, γι' αυτό έτσι. Γιατί ήταν στην Αγία Μαρίνα, mm-hmm. στον Ευβοϊκό κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, έτσι για να σας αφήσω κιόλας, θα θέλατε ή το έχετε σαν παράπονο, σαν έτσι από τον κόσμο, για την πρόγονή σας και αν θέλετε για την τιμή που θα έπρεπε ίσως να σας αποδοθεί? Εγώ έχω παράπονο και αυτό ανήκει όχι μόνο σε μένα και σε άλλους τις κατηγορίες μου, mm-hmm. ότι ξεχάσανε mm-hmm. τους προγόνους μας mm-hmm. που δούλεψαν για να ελευθερωθεί η χώρα αυτή. Και αυτή είναι όταν μπήκαμε στον 20ο αιώνα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Είναι η γνώμη μου αυτή. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό κάνουμε και προσπάθεια μέσα από τις εκπομπές μας, αφού μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την τηλεόραση, να διδάξουμε αυτά που δυστυχώς δεν διδασκόμαστε από τα βιβλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν και με πολύ μεγάλη τιμή, ειλικρινά. Με συγκινείτε. Θα σας καλέσουμε και στον τόπο μας, να έρθετε, έτσι, στη Θράκη. Σας περιμένει η Θράκη. Ευχαρίστως. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια. Εκπληκτική. Έτσι. Ναι, ναι. Εκπληκτική η Δόμνα. Είχαμε την τιμή να την έχουμε στο σχολείο μας το 2007 από το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, που το μετονομάσαμε σε Δόμνα Βυσβίζη. Και εκεί την γνωρίσαμε από κοντά. Ήδη σας είπε την γενεαλογία, οπότε την ξέρουμε και πώς έφτασε. Τρεις έγγονοι να είναι. Ναι, όπως δεν άκουγα πολύ καλά το ότι απαντούσε, αλλά μένω σε αυτό που είπε. Η Δόμνα Βυσβίζη δεν επέτρεψε, νομίζω πως αναχέτησε την διάθεση για εκδίκηση. Αυτή η αρχικαπετάνα. Πολύ σημαντική πληροφορία. Βεβαίως. Το δίνει καταπληκτικά η Άνω Γκιάτσου Σαρή, mm-hmm. όταν λέει «Δεν θέλω ξεσηκωμό μέσα στον ξεσηκωμό». Ναι. Αντιλήφθηκε λοιπόν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό για τον αγώνα, έτσι. Έχει βέβαια και βοηθό ενίτη τον ύπαρχο, τον υπαρχηγό, τον άνδρα mm-hmm. της, τον Σταυρή, ο οποίος της συμπαραστέκεται. Και βεβαίως φετερίστηκαν το πλοίο της. Θέλησαν να αναλάβουν mm-hmm. την διοίκηση της Καλομήρας. Το περίμενα, δηλαδή. Ήταν λογικό να συμβεί για εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και επέμεναν ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρει ένα επικυρωτικό που να λέει ότι είναι η δική της κληρονομιά, επ' ονόματι των παιδιών της. Mm-hmm. Και έκανε δρομολόγια. Πήγαινε στο διοικητήριο μέχρι να πάρει αυτό το επικυρωτικό η Δόμνα, ότι της ανήκει το πλοίο. Ναι. Βεβαίως η Καλομήρα. Και αυτό βέβαια το έσωσε για λίγο καιρό, mm-hmm. δεν πέρασε στα χέρια άλλου. Mm-hmm. Εδώ δείχνει το μεγαλείο, την ευστροφία, mm-hmm. Το πείσμα και τη θέλησή της και το υψηλό φρόνημά της και η αγωνιστικότητά της. Mm-hmm. Με τίποτε δεν υποχώρησε. Με τίποτα δεν υποχώρησε. Με τίποτε. Και στην αχρημασία που επικαλούνταν το τότε mm-hmm. Κράτος, εκείνη άνοιγε τον παούλο της και έβγαζε και διαρκώς έβγαζε τις χρυσές λίρες. Τα άματα, ό,τι θα ξεπληρωθεί, ήταν διαρκή. Ό,τι θα τα πάρει αυτά τα λεφτά, ό,τι θα τα πάρει. Ζητούσε απεγνωσμένο, όταν είδε ότι τελείωναν οι λίρες, ζητούσε απεγνωσμένο, ο Σταυρής της το υπενθύμιζε συνέχεια, ότι δεν μπορεί τόσα χρόνια να είναι το καράβι αυτό μέσα στο νερό.
Ήθελε καλαφάτισμα και παλάμισμα. Μάλιστα. Αυτή όμως δεν άκουγε. Αυτή όμως με τίποτα. Αφενός, γιατί δεν ήθελε να φύγει από τη μάχη, mm-hmm. στα στενά του Ευρύπου έδρασε. 21 Ιουλίου του 1822 δολοφονείται ο άνδρας της Σταυρισάκια. Πρέπει να τονίσω με την μεγάλη του προσφορά. Βοηθάει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο Αντώνης Βυσβίζης. Μία εβδομάδα είναι πολιορκημένος στην Αγία Μαρίνα της Λαμίας. 18.000 του δράμανη τον περικυκλώνουν. Και χάρη στον Αντώνη Βυσβίζη, καταφέρνει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος να σώσει τους άνδρους του, γύρω στις 3.000 ψυχές, ενώ τα λιμιά, όχι από τη Λίμνο, με γιώτα ήταν, από τη Λίμνη, από την περιοχή mm-hmm. της Εύβοιας και από το Τρίκερι, το ακροτήρι εκεί, mm-hmm. το κάτω-κάτω στον Βόλο. Από εκεί, ενώ έπρεπε να στείλουν πλοία, κόφευαν. Μάλιστα. Είναι τα πάθη της ελληνικής mm-hmm. ψυχής. Γιατί δεν ήθελαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Και εγώ τώρα απαντώ, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο Κάρπος Παπαδόπουλος, ο Θρακιώτης συγγραφέας που γράφει και γράφει την ιστορία αυτής της εποχής και πάει στον Οδυσσέα Ανδρούτσο πρώτα-πρώτα για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αυτός μιλά και λέει ότι δολοφονήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο υπόλοιπο κομμάτι που υποσχεθήκαμε στον mm-hmm. κόσμο ότι θα δείξουμε από την ταινία, όπου περιγράφεται έτσι με πολύ mm-hmm. όμορφο τρόπο. Ωραία. Το υπόλοιπο του θα κλείσουμε έτσι. Θα κλείσουμε έτσι, εντάξει. Ναι, ναι. Να δούμε λοιπόν το υπόλοιπο της ταινίας, με το τέλος και της Δόμνας Βυσβίζη και τον αγώνα της, και τα λέμε για να δώσουμε τον επίλογο. Ωραία. Η Δόμνα δεν διστάζει διόλου. Φορτώνουν στην Καλομήρα προμήθειες, μπάλες και μπαρούτι, παίρνουν μαζί τα 4 ανήλικα παιδιά τους, την πιστή Περαζούδα, τον καπετάν Σταυρή και κινούν για τον αγώνα. Στο βωμό του θα θυσιάσουν σταδιακά όλο τους το βιός. Είναι Μάης του 1821 και η Καλομήρα ανοίγει πια στην ψαριανή μοίρα του Νικολή Αποστόλη, μαζί με καράβια που ακούνε στα ένδοξα ονόματα Λεωνίδας, Φιλοκτήτης, Ηρακλής. Όλο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη του 1821, η Καλομήρα με περιπολίες και εφόδια συντρέχει τον αγώνα στην Κασάνδρα. Κι όλο αυτόν τον καιρό η Δόμνα διδάσκει τα ελληνικά γράμματα στα παιδιά της και στα τζόβανα πάνω στον Πρίκη. Άνοιξη του 1822. Η εντολή που έρχεται στην Καλομήρα από τους Ιδραίους είναι σαφής. Ενίσχυση του Οδυσσέα Ανδρούτσου στη Στερεά. Μπλόκο στον Έγρυπο. Σε όλες τις επιχειρήσεις, στο Τρίκερι, στη Λιθάδα, στη Λίμνη, στην Αγιά Μαρίνα, η Καλομήρα με τα κανόνια της δίνει το παρόν. Και όταν οι αεροπαγίτες από τη Λιθάδα αρνούνται επανειλημμένα βοήθεια στον Ανδρούτσο, ο Αντώνης και η Δόμνα φορτώνουν πρόθυμα σε 2 σκαβαβίες, 3 κανόνια, 50 μπάλες, 75 κιλά παξιμάδι και 560 οκάδες αλεύρι και τα στέλνουν το Οδυσσέα με την υπόσχεση να προσπαθήσουν να εξοικονομήσουν κι άλλα. Την επαύριο κιόλας, ο Οδυσσέας στέλνει γραφή για να ευχαριστήσει και να έχουν οι Βυσβίζηδες τη γραφτή μαρτυρία για τη δούλευσή του στο γένος, ώστε να αποζημιωθούν εν καιρό. Η πολιορκία του Εγρύπου συνεχίζεται και το καλοκαίρι του 1822, μέσα στο σποραδικό του φεκίδι και σε συνθήκες ανεξιχνίαστες, ένα βόλι θα απλώσει παντοτινό σκοτάδι στα γαλάζια μάτια του Αντώνη Βυσβίζη. Τη νύχτα η Δόμνα κάθεται στο γραφείο του Αντώνη. Ανοίγει το ημερολόγιο της Καλομήρας και κάτω από τα γράμματα του άνδρα της σημειώνει. 17 Ιουνίου 1822. Λινεμία. Ημέρα Τρίτη, 8 ώρα νυχτός, έχασε τη ζωή του από βόλη ο καπετάν Αντώνης Βυσβίζης. Το κουμάντο του Μπρικιού Καλομήρα
παίρνει η χείρα δόμου να βυσβίζει. Τίποτε δεν άλλαξε. Το μπλόκο στον Έγρυπο συνεχίστηκε και η καπετάνισσα αποδείχτηκε εις άξια του άντρα της. Στήριξε τον καπετάν Διαμαντή στα Βρυσάκια και λίγο έλειψε να χάσει και το γιο της στο Θεμιστοκλή στη μάχη. Παράλληλα με τον αγώνα της ενάντια στους Τούρκους, ξετυλίγεται κι άλλος αγώνας να σιγουρέψει την κυριότητα της Καλομήρας. Το Σεπτέμβρη του 1822 η Δόμνα παίρνει την τελεσίδικη απόφαση. Θα προσφέρει τον Μπρίκη στην κυβέρνηση δια να το χρησιμοποιήσει όπως εκείνη ήθελεν βουληθεί. Στα νερά που τόσο αγάπησε θα ταξιδεύει σαν το σκαφίδι η καρδιά της, ότι με ανέμους γλυκούς ενάντιος. Και είναι αλήθεια πως δυνατές φουρτούνες πέρασε στα λίγα χρόνια που έζησε στα Νάπλη. Γεύτηκε την πίκρα από τη φαγωμάρα και το διχασμό που ταλάνιζαν τη χώρα, τον πόνο για την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών, τη βαθιά οδύνη για το χαμό του μικρότερου παιδιού της από τύφο, την απογοήτευση από τον άτυχο γάμο της κόρης της Μαριορής, τη συγκίνηση για την ηρωική έξοδο των Μεσολογγητών. Και κοντά σε αυτά, την αγωνία για την επιβίωση, για την ανατροφή και τη μόρφωση των παιδιών της, την ψυχική εξουθένωση και τον εξευτελισμό από τα αδιάκοπα πηγενέλα σε νοτάριους, εκκλησιαστικές και διοικητικές επιτροπές, για να εξασφαλίσει αποζημίωση για ό,τι υλικό προσέφερε στον αγώνα. Η κατάθεση ψυχής δεν είναι εύκολο να καταμετρηθεί και στα 1854, στα 70 της χρόνια, θα σαλπάρει για το στερνό ταξίδι, καράβι ολόφωτ που αλαργεύει στου απείρου και της νυχτός στην αγκαλιά. Και θα προφτάσει ίσως να νιώσει σαν τελευταίο φύσημα του αγέρα στα πανιά τα λόγια που οι συντοπίτες της έπλεξαν τραγούδι. Είδαμε λοιπόν ότι η Δόμνα Βυσβίζη πέθανε τελείως φτωχιά μετά από τόσον αγώνα και μάλιστα πολύ δύσκολη και σκληρή φτώχεια. Μου είχε πει στο τηλεφώνημα που κάναμε και η Δόμνα, η απόγονος, μου είπε ότι απίστευτη φτώχεια και όμως κατάφερε να επιβιώσει και αυτό είναι ακόμη μία απόδειξη της δύναμής της, βεβαίως, της δυναμικής της προσωπικότητας. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι και η φτώχεια ακόμη πολεμιέται, θα μου πεις συνέπεια είναι της φτώχειας, ότι χάνει τα τρία αγόρια της από την Πανόλη, σε αυτό το σπίτι που της δόθηκε. Αυτό ακριβώς, μου είπε ότι το σπίτι ήταν σε ελεηνή κατάσταση. Ναι, δεν είχε παράθυρα, δεν είχε πόρτα, ήταν άθλιες οι συνθήκες, πηγαινορχότανε με όλα εκείνα τα βεβαιωτικά που της είχε δώσει κατά καιρούς ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος, ο Καρατάσος, ο Άνθιμος, ο Γαζής, ξανά πάλι ο Σταματόπουλο. Για τα χρήματα που πρόσφερε, για τα γρόσια, για όλες τις υπηρεσίες. Μέσα από αυτά τα βεβαιωτικά βλέπουμε τη δράση και του Αντώνη Βυσβίζη και της ίδιας. Mm-hmm. Έτσι ξέρουμε πως πραγματικά βοήθησε τον αγώνα των Ελλήνων κατά θάλασσα η Δόμνα Βυσβίζη. Και βεβαίως οι Ιδραίοι του λιγορεύονταν πάρα πολύ το καράβι, ήθελαν να το κάνουν μπουρλότο
Και ξέρουμε βέβαια ότι... Κατέληξε να γίνει κατέληξε, και μπουρλότ. Τελικά 21 Μαΐου και εδώ οι χρονολογίες κάπου... η ιστορία του Ελληνικού Έθνους λέει στα 1825 ότι είναι εκεί στην Άνδρο και ανάμεσα εκεί. Γίνεται μπουρλότο και το πλοίο των Τούρκων που φέρνει το ταμείο τους, που έχει δηλαδή τα χρήματα, το Χαζινέγκε μισή, αυτό... καταστρέφεται όλος χερός. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Ελένη, δυστυχώς. Τελικά κρίνω ότι θα έπρεπε να μιλάμε σε πολλές εκπομπές για αυτές τις προσωπικότητες, για αυτούς τους αγώνες. Όμως θέλεις κάτι να πεις έτσι για να κλείσουμε. Θέλω γιατί θέλω ένα μικρό απόσπασμα να σας διαβάσω από το βιβλίο της συγγραφέας της Άννας Σαγκέτσου, Σαρίμ ενάντιους... ανέμους. Λοιπόν, είμαστε επάνω στο καράβι, μιλάει με τον σύζυγό της. Αντώνη, τον ρώτησα, τι σε τρώει? Δεν αποκρίθηκε, αναστέναξε, ζήγουσα κοντά του. Ανοίξε βρες, μήτε να το σκεφτώ δεν θέλω, μήτε και να το ξεστομίσω. Τι τη βαραίνει την καρδιά σου, πες το να ξελαφρώσεις. Το πω δεν το πω δόμνα, είναι φρικτό. Εκείνη την ίδια μέρα έγινε αυτό που για τόσα χρόνια δεν μίλησα. Αυτό που τώρα με σμπρώχνει να πω τα όσα εξιστορώ. Που μου γίνε βάρος ασήκωτο όλον αυτό τον καιρό. Κι αν ως τώρα δεν μίλησα, ήταν γιατί θαρούσα πως θα ζήμιωνα την πατρίδα. Τώρα που βλέπω ότι τόσοι πολλοί έχουν αναλάβει το έργο τούτο και με ζέση μάλιστα, λέω πως η δική μου ιστορία λιγοστή ζημιά θα κάνει. Το τουφεκίδι σποραδικό είχε καταλαγιάσει ώρες πριν. Βραδάκι προχωρημένο. Στο φως της λάμπας εγώ έραβα ένα ρούχο. Ως εν ώρα καταγινόμενο με τούτη τη δουλειά, μέτρωγε το που αργούσε ο Αντώνης να έρθει. Τούτη την ώρα πάντα έγραφε το ημερολόγιο της καλομήρας. Εκεί τη στιγμή ακούστηκε μια ντουφικιά. Θυμόμαι την άχτηκα όρθια, πλην όμως δεν ξέρω γιατί, δεν κούνησα από τη θέση μου. Μόνο κοίταζα μέσα στον καθρέφτη. Μπορεί, γιατί βρέθηκε να είναι αντικρίμου. Ο καπετάν Σταυρής μπήκε μέσα και είπε «Κυρά μου». Όρμησα έξω από την κάμαρη και ανέβηκα στην κουβέρτα. «Τον φάγανε, κυρά μου, τον καπετάνιο μας», άκουσα αγριεμένες φωνές. Μια αναταραχή κυριαρχούσε πάνω στο καράβι, με τους φανούς στο χέρι, οι βάρδιες να τρέχουν, άλλοι να μαζεύονται παραζαλισμένοι, καθώς το συμβάν τους είχε έβρει στο πρώτο ύπνι, όλοι στο πόδι ανάστατοι, άλλοι να φωνάζουν «το γιατρό, το γιατρό», σμπρώχνοντας, μέριασε τους μαρινέρους που είχαν μαζευτεί κοντά του, οι αεροπαγίτες κιόλας παρόντες. Κοιτούσαν με θλιμμένα πρόσωπα. Εκείνη τη στιγμή ο Ευτύχης που ήταν σκυμμένος από πάνω του σηκώθηκε και με κοίταξε. Κούνησε το κεφάλι του με ευλεπισία. «Σε ζήτησε, καπετάνισσα». Έσκεψα πάνω από τον Αντώνη και τράβηξα το κορμί του στην αγκαλιά μου. Έκαμε προσπάθεια κάτι να πει. Μα από το στόμα του μοναχά ένα βογγητό έβγαινε. «Ησύχασε», του είπα. «Θα μου τα πεις ιστερότερα». Σταμάτησε το βογγητό και μετά... σαν να μάζεψε όση δύναμη ακόμα είχε απομείνει στο κορμί, στην ψυχή, στο νου. Την ώρα που ακουμπούσε το πρόσωπό μου στο μάγουλό του, ένας αδύνατος ψήθυρος η φωνή του είπε «Δεν μπορούσα να το πράξω, δόμνα, δεν μπορώ». Το κεφάλι του έγινε βαρύ πίσω. Τράβηξα το χέρι μου που το είχα τόση ώρα κάτω από την πλάτη του και είδα την παλάμη μου γεμάτη αίμα. «Ποιος του το έκαμε αυτό, ποιος άτιμος?» Απόμεινα όλη τη νύχτα άγρυπνη, αμίλητη, να τον κοιτώ. Μάλιστα. Καταρχήν, νομίζω ότι ήταν μοναδικό και μοναδικός ο τρόπος που το αφηγήθηκες. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη, λυπάμαι που δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Όμως θα έχουμε κι άλλο ένα ραντεβού κάποια στιγμή για να πούμε ακόμη περισσότερα. Το υπόσχομαι γιατί θεωρώ ότι αξίζει να κάνουμε τέτοιου είδους εκπομπές. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίζουμε ότι τα νέα μας παιδιά θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την τοπική ιστορία τους. Αρκεί να προσπαθήσουμε κι εμείς να τους τη διδάξουμε και να τη δείξουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και απόψε. Να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ και πάλι χρόνια πολλά.